Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Επιταχύνονται οι εξελίξεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών μετά την εξαγορά της ΣΥΤΑ Ελλάς από την Vodafone αλλά και την επικείμενη πώληση της Fortinet. Περισσότερο θα μας πει η Ελένη Μπότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση του deal εξαγοράς της ΣΥΤΑ από την Vodafone έγινε. Δόθηκε το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ωστόσο, αναμένεται εκείνο που απαιτείται ακόμα είναι η έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία θα εξετάσει αν τίθεται θέμα ολιγοπωλίου στις τηλεπικοινωνίες. Η έγκριση θα αναμένεται να δοθεί στο τέλος Μαΐου, αυτό λένε οι πληροφορίες. Όμως το θέμα του μονοπωλίου στις τηλεπικοινωνίες, έτσι όπως πάει να διαμορφωθεί το τοπίο, έθεσε με πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Νίκος Παπάς. Όπως αναφέρθηκε, στην Fortinet είναι μια ακόμα εταιρεία η οποία βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης, πολύ υποψήφιοι μνηστήρες. Είπε λοιπόν ο Υπουργός ότι η Fortinet είναι μια εταιρεία η οποία έχει τα γνωστά προβλήματα, όμως φαίνεται ότι η τηλεπικοινωνική αγορά βρίσκεται σε άνοδο και οπότε κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών. Ο κύριος Παπάς πάντως επανέλαβε τον ισχυρισμό, κάτι το οποίο έχει δηλώσει και στο παρελθόν, ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών οδηγείται σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Εκεί που είχαμε την απελευθέρωση της αγοράς, βλέπουμε ότι οι παίκτες συρρυκνώνονται. Όσα λοιπόν, και αυτό δημιουργεί μονοπωλιακές καταστάσεις στον κλάδο, που δεν είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή. Τα όσα λοιπόν υποστήριξε ο κ. Παπάς εντείνουν τον προβληματισμό, γιατί Vodafone και Wind έχουν καταθέσει από κοινού προσφορά για την Fortinet. Αν καταλήξει σε αυτό το σχήμα, υπάρχουν ενδεχομένως προβλήματα τα οποία μπορεί να θέσει και η ΕΕΤ όταν θα έρθει προς επικύρωση η συμφωνία εξαγοράς. Όλα αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι η ελληνική αγορά δεν μπορεί να σηκώσει πάνω από 2,5 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, γιατί είναι αριθμός υπεραρκετός με βάση και τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου. Να πούμε όμως ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα συμβάλλουν πολύ στο ΑΕΠ και στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα και με μια πρόσφατη έρευνα που έγινε, έχει συνεισφέρει στα δημόσια έσοδα 1,16 δις ευρώ. Συμβάλλει πολύ στο τομέα της απασχόλησης, έχει δημιουργήσει 42.000 θέσεις εργασίας και συνεχίζει παρά την ύφεση στην οικονομία να προχωράει σε επενδύσεις οι οποίες έχουν έρθει στα 719 εκατομμύρια ευρώ το 2015.